τελευταίο Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα στην Ομήρου και πολλοί είναι εκείνοι που διπλοπαρκάρουν επάνω σε διαβάσεις και σε σημεία που δεν ενδείκνυται. Πίσω βλέπουμε ένα παρκαρισμένο επάνω σε διάβαση πεζών. Σχετικά με το παρκάρισμα στην Ομήρου αλλά και τις κλήσεις από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης, ο περισσότερος κόσμος το βλέπει θετικά. Ωστόσο, κάποιοι θα προτιμούσαν να υπάρχει μια παραπάνω επιοίκεια. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι διπλοπαρκάρουν και δεν τους ενδιαφέρει και αργούν και πολύ και δημιουργούν πρόβλημα, πολύ καλά κάνει. Αλλά είπαμε κάτι γωνίες, όπως είναι εκείνη η γωνία στην Πίστεως και αυτά που παίρνει πινακίδες και αυτά, για μένα είναι λάθος. Δεν υπάρχουν χώροι παρκαρίσματος. Μια ελαστικότητα πρέπει να υπάρχει, μικρή. Αλλά κατά τα άλλα, αυτοί που διπλοπαρκάρουν και δημιουργούν πρόβλημα, πολύ καλά τους κάνει. Ένας λόγος για τον οποίο η κυκλοφορία στην Ομήρου της Νέας Σμύρνης είναι πιο εύκολη είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κλήσεις στα διπλοπαρκαρισμένα στους χώρους φορτοεκφόρτωσης. Όπως βλέπουμε πίσω μου, υπάρχει ένα αμάξι το οποίο έχει υποστεί κλήση εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει παρκάρει σε έναν τέτοιο χώρο στάθμευσης. Θεωρώ ότι σε σημεία τα οποία πρέπει να είναι για φόρτωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων, καλώς κάνουν και παίρνουν τις πινακίδες. Και καθώς επίσης για αμαία, αναπήρους και όπου κολλείεται η κυκλοφορία της Νέας Σμύρνης. Καλώς κάνουν και παίρνουν τις πινακίδες. Πώς βλέπετε τις κλήσεις για τα διπλοπαρκαρισμένα αμάξια εδώ στην Ομήρου? Σωστό είναι το μέτρο, γιατί εδώ η Νέα Σμύρνη και ειδικά η Ομήρου έχει πρόβλημα με τα μαγαζιά και όταν διπλοπαρκάρουν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Για το NSTV, Ιωάννα Τρίγκα.